Καλησπέρα σα, και φίλοι. Εδώ είμαστε για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευή στην εκπομπή πρώτο Σκόρερ, Ο Ανδρέα Λεκάκη κοντά σα για την επόμενη ώρα, εδώ πάντα ζωντανά από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του NSTV, από το στούντιό μα. Ε, αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο και η σημερινή εκπομπή και η εκπομπή αυτή τη εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, τα ευρωπαϊκά κύπελα που έκαναν την επανεκκίνησή του μετά από μια διακοπή κάποιων ημερών λόγω και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τα πραγματικά του Μοντιάλ. Έτσι είχαμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται την επανεμφάνιση και του Champions League και του Europa League και του Conference League και φυσικά mm. ε, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το Conference League και τις μάχες του ΠΑΟΚ με την Marseille. Είχαμε ξαναπεί το, πό το πόσο σημαντικό είναι ε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μια ελληνική ομάδα να βρίσκεται σε προημιτελικά Ευρωπαϊκή Οργάνωση για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια, μετά και την παρουσία του Παναθανικού του 2003 στου προημιτελικού του κυπέλου ΕΦΑ, τότε κόντρα στην μετέπειτα κάτοχο, μετέπειτα κυπελούχο Πόρτο. Έτσι και ο ΠΑΟΚ τώρα 19 χρόνια μετά εκπροσωπεί την Ελλάδα σε προημιτελικά του Conference League τη τρίτη διτάξη Ευρωπαϊκή Οργάνωση κόντρα στην Marseille. Το πρώτο μέρος το είδαμε χθε. Αυτή τη διπλή κόντρα. με την ήττα του ΠΑΟΚ, όπω γνωρίζουμε, στη Μασαλία με 2-1 από την Μαρσέγ. Ένα αποτέλεσμα που τον κρατάει βέβαια ολοζώντανο στη μάχη τη πρόκληση στα ημιτελικά. Μπορεί πλέον να μην μετρούν, όπω γνωρίζουμε, τα εκτό έδρα γκολ. Αν μετρούσαν, ο ΠΑΟΚ θα είχε ακόμη περισσότερε πιθανότητε γιατί θα του έφτανε και μια νίκη με ένα 0, τώρα μια νίκη με ένα 0 τον οδηγεί στην παράταση. Ε, όμως, ακόμα και έτσι, νομίζω πως η ομάδα του ε, Ρασβάν Λουτσέσκου μπορεί να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες της αναλογούν για να περάσει στους τέσσερις, και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία, ήδη είναι μεγάλη επιτυχία η πορεία του ΠΑΟΚ σε αυτή την διοργάνωση φέτος, αλλά το να φτάσει και στον εμιτελικό και μάλιστα γνωρίζετε με ποιον ζευγαρώνε το πάω. ζευγαρώνεται με τον νικρή του ζευγαριού Σλάβια Φέγενορτ. Οπότε μπορεί και αυτέ οι δύο ομάδε να είναι πολύ καλέ, να έχουν εξαιρετικά σύνολα, αλλά δεν είναι ομάδε μεγαθύρια. Επομένω. Θα μπορεί να πει κάποιο πω αν ο Πάοκ αποκλείσει την Μαρσέη, που είναι μια εξαιρετική ομάδα και το είδαμε και χθε. ε, τότε ο δρόμο για τον τελικό είναι ορθά Αλλά ας μη βιαζόμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα πούμε δύο λόγια τώρα για το χθεσινό παιχνίδι που ήταν το πρώτο μάτς στην Μασαλία, την ήττα με 2-1. Ε, εντάξει, ουσιαστικά ο Πάοκ είχε δύο ημίχρονα σε αυτό το παιχνίδι. Ε, ένα κακό το πρώτο που ήταν και το διάστημα που δέχτηκε και τα δύο γκολ ε, από τους ε, μασαλούς. Ε, και ένα καλό ημίχρονο, το δεύτερο, όπου στο ξεκίνημά του κιόλα, στο πρώτο τρίλεπτο, είχε την ευτυχία να σκοράρει και να μειώσει το σκορ. Το 2 είναι από τον τελικό σκορ με ένα πάρα πολύ ωραίο κόλτο ε, η Μαρσία έχει έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με παίχτε πολύ ποιοτικού. Το έχει δείξει άλλωστε και στην Γαλλία που κάνει εξαιρετική σεζόν και πιθανότατα θα είναι και στο Champions League της επόμενης α, περίοδου ε, και ο Ντέρ και ο Μπακαμπού και ο Γκεντουζή και ο Γκέρσον ε, είναι παίχτες με πολλή ποιότητα και βέβαια πρωταγωνιστής ε, της ομάδας ε, πιο πάνω από όλους ο Δημήτρη Παγιέ ο οποίος ε, μπορεί σε αυτή την ηλικία, ε, μπορεί να είναι σε, μάλλον σε μια ηλικία που μπορεί να πει κάποιο πω βρίσκεται στη δύση τη καριέρα του, στα 35 του πλέον, αλλά όλοι γνωρίζουμε, γνωρίζαμε και γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο και το έδειξε και στο χθεσινό παιχνίδι. Το γκολ που βάζει ο Παγέ στο 45 που κάνει το 2-0 είναι πιθανό να ψηφιστεί και το καλύτερο στα ευρωπαϊκά κύπελα την φετινή σεζόν. Αν και χθε γενικά μπήκαν πολύ ωραία γκολ και θα αναφερθούμε στη συνέχεια όταν θα μιλήσουμε και για τα άλλα παιχνίδια σε αυτό το παιχνίδι και το Ελκαντουρί ήταν πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Ε, αλλά το γκολ του Δημήτρη Παγέ νομίζω είναι πραγματικά βγαλμένο από σελίδα κόμικ. Δηλαδή ένα απίστευτο βολέ στην κίνηση μετά από κόρνερ τη Μαρσέη εκτό περιοχή, στέλνοντα την μπάλα στο παράθυρο του Πασχαλάκη. Δεν μπορούσε, όχι ο Πασχαλάκη, νομίζω κανένα θερμοφύλακα να αντιδράσει με αυτό το σουτ. Και ξαναλέω ότι είναι και ένα γκολ που δείχνει την αξία την ποιότητα αυτού του παίχτη και γενικότερα όλη τη Μαρσέη. Ο Παύ που ήταν μπλοκαρισμένο στο πρώτο ημίχρονο. Σε κάποια μικρά διαστήματα προσπάθησε να κάνει και αυτό το παιχνίδι του, να παίξει. Είχαν πολύ όρεξη, κυρίω οι παίχτε τη μπροστινή γραμμή, η επιθετική του. Αλλά μπλοκαρίστηκε από την Μαρσέη, που είχε και την τύχη να κάνει το 2-0 στο πρώτο και όλα ημίχρονο. Ελέγχεται το, το 1-0. Ε, για το γεγονός ότι ο Ζέρτσον μπορεί να σκοράρει από και νομίζω πως ήταν έστω και για λίγο μπροστά. Ε, δεν υπάρχει βαρ στα παιχνίδια του Conference, δεν υπήρχε βαρ σε εκείνο το, το παιχνίδι. Η Marseille κάλυψε μονάχα τα έξοδα για το Goal Line Technology και γενικά είναι ένα ζήτημα αυτό ε, του Video Assistant Referee που, της απουσίας μάλλον του βίντεο Referee στο Conference League ε, έχει χρειαστεί πολλές φορές και στο Leicester Reithoven είδαμε ε, μια φάση που χρειαζόταν ε, σίγουρα να παρέμβει το βαρ και εδώ βλέπουμε τώρα σε αυτά τα παιχνίδια που δεν έχουν βαρ πόσο πολύ σημαντικό είναι πλέον πόσο πολύ σημαντική είναι η συμβολή της ε, τεχνολογίας στα παιχνίδια ποδοσφαίρου μπορεί όταν είχε πρώτο μπει το βαρ στην ζωή μας να είχε ξενήσει πολλούς ήταν πολλοί που έκαναν λόγο και ακόμα κάνουν κάποιοι για το γεγονός ότι χαλάει τον, το ρομαντισμό του ποδοσφαίρου εντός πολλών εισαγωγικών ότι υπάρχουν μεγάλες διακοπές στα παιχνίδια ε, εντάξει μπορείς να τα ακούσει όλα αυτά αλλά νομίζω ότι κανένας δεν θέλει στο τέλος της ημέρας να χάνει με goal offside ή με γκολ όπου υπάρχει επαφή με το χέρι, κτλ. Ε, επομένως, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά εκείνων που ε, δεν προτιμούν το VAR. Το πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή του, το βλέπουμε ε, σε τέτοια παιχνίδια που δεν έχουν βίντεο στην referee, όπως το Marseille Pauk, που ε, εάν υπήρχε θα μπορούσε να έχει αλλάξει την ιστορία και την α, ροή ενός αγώνα. Ε, λοιπόν, ε, κάποια πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη μασαλία Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τώρα με τα αρνητικά ε, ήταν πάρα πολύ άσχημο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα την εικόνα που βγάζουν προ τα έξω. Τα επεισόδια που έγιναν και τι παραμονέ του αγώνα και την ημέρα του αγώνα και στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των οπαδών τη Μαρσέη και των οπαδών του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και τη αστυνομία. Ε, γενικότερα, η UEFA από την αρχή είχε χαρακτηρίσει αυτό το παιχνίδι ω ένα παιχνίδι υψηλή επικίνδυνοτητα. Μάλλον ήξερε τι έκανε, δικαιώθηκε στο τέλος Γιατί και οι οπαδοί της Μάρσέιγ δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Να πούμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ε, πόσο θερμοκεφαλή είναι η οπαδοί της γαλλικής ομάδας Η Γαλλία έχει ταλαιπωρηθεί ειδικά τη φετινή χρονιά από το ξεκίνημα, από το καλοκαίρι, πάρα πολύ με το θέμα του χουλιγανισμού και το θέμα των επεισοδίων στα γήπεδα. Έχουν αναβληθεί παιχνίδια γι' αυτό. Ε, ε, και οι, Μαρσέοι, οι οπαδοί τη Μάρσέιγ έχουν βάλει το χεράκι τους, το λιθαράκι τους, σε αυτό. Ε, και πρέπει να πούμε πως υπήρξε και ένα τρίτο ημίχρονο με δηλώσεις εκατέρωθεν, που νομίζω ότι μόνο λάδι ρίχνουν στη φωτιά και δεν κάνουν καλό, δεν συμβάλλουν στο να σβήσει όλο αυτό το, το πράγμα. Ε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις του Λουτσέσκου, του προπονητή του ΠΑΟΚ, που για μένα δεν ξέρω, δεν έπρεπε να γίνουν καν. Ε, να είπε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ ε, πως ε, μακάρι και η Μαρσέκ να έχει την ίδια αποδοχή που είχαμε εμείς, ηρωνικά βέβαια, και καλό είναι να σκεφτούν να μην έρθουν οπαδοί της Μαρσέκ στην Θεσσαλονίκη. Ε, υπήρξε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που τονίζει πως ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Ανακοίνωση ε, στην οποία χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, τοποθετήθηκε επίσημα για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα μεταξύ των οπαδών της ομάδας και εκείνων της Marseille ε, στην Μασσαλία. Έκανε λόγο για στοχοποίηση των φίλων του δικεφάλου του Βορρά. Το RMC, ένα από τα πιο έγκυρα μέσα στη Γαλλία, έκανε λόγο για φθορές που προκάλεσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο, στο Βελοντρόμ. Ε, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα το ταξίδι των παδών της Μαρσέη στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα που θα πρέπει να, εάν τελικά ταξιδέψουν θα πρέπει να το χειριστεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, η UEFA και οποιοδήποτε ε, είναι αρμόδιος. Ε, ενώ ε, κατά του Λουτσέσκου μίλησαν και ο πρόεδρος της Μαρσέγ αλλά και ο προπονητής της, ο Χόρχε Σαμπάολη. Ο πρόεδρος Μασέη είπε χαρακτήρισε ανεύθυνο τον Λουτσέσκου αμέσως μετά τις δηλώσει δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού λέγοντας χαρακτηριστικά πως όσοι έχουν βήμα θα πρέπει να φροντί... και μιλάνε θα πρέπει να φροντίσουν να αποτελούν παράδειγμα και όχι να ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά και όχι να φουντώνουν τη φωτιά, αυτό που λέγαμε κι εμείς προηγουμένω. προηγουμένως. Ενώ ο Σαμπάουλη είπε για τον ομολογό του πως θα πρέπει να αναλάβει τι ε, τις ευθύνες του και ότι δεν θα σωστές οι δηλώσει του αφού πρόκειται Πρόκειτο ε, απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπω καταλαβαίνετε, είχε πολύ ψωμί και το τρίτο ημίχρονο, πέρα από το 90 λεπτό στο, στο βελοδρόμ. Ε, Α ελπίσουμε την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η ρεβάν στην Τούμπα να μην έχουμε παρατράγωνα, τα παρατράγωνα που είδαμε στην Μασσαλία, να κυλήσουν όλα ομαλά. Ε, γιατί ε, σε μια σεζόν που έχει γίνει τόσο πολύ ε, τόσο λόγος για την οπαδική βία σε μια σεζόν που και εδώ στην Ελλάδα έχουμε θρηνήσει ε, θύμα τον αδικοχαμένο Άλκη, τον οπαδό του Άρη σε μια σεζόν που και στη Γαλλία τα έχουν ταλαιπωρηθεί ξαναλέω πολύ από επεισόδια νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δίνονται αφορμές για ε, ε, παραπάνω περιστατικά άσχημα και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν ε, στην ομαλή διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών, γιατί στην ουσία αυτό που είπε και ο Χόρκη Τσαμπάολη είναι ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει σε 90 λεπτό και μετά όλα καλά. Είναι απλώ ένα παιχνίδι. Τώρα, ε, ξαναλέω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα καθαρά αγωνιστικά πάλι ε, να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε ξανά πόσο μεγάλη επιτυχία θα είναι. Α έρθει η πρόκληση για τον Πάουκ και θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ε, θέλω να σταθώ επίσης στην εξαιρετική επέμβαση, τη διπλή, που έκανε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, η οποία μπορεί να βρεθεί και ανάμεσα στις κορυφές της διοργάνωσης τη φετινή χρονιά. Και αυτός συνέβαλε τα μέγιστα στο να διατηρηθεί το σκορ για τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα επίπεδα και να παραμένει ο ΠΑΟΚ στο, στο παιχνίδι. Ε, και επίσης ε, θέλω να αναφερθώ στις απουσίες που θα έχει η Μαρσέη στην ε, Revanse, γιατί λόγω κάποιων καρτών που είδαν ε, παίχτες της, και όχι μόνο παίχτες της, ε, και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ είδε κάρτα ο Χόρχε Σαμπάολη, ο προποντής τη ομάδας επομένως στην επαναληπτικό οι μασαλί θα κατέβουν χωρί τον προπονητή τους στον πάγκο. Δεν θα έχει δικαίωμα παρουσία στον πάγκο ο χιλιανό προπονητή. Και από εκεί και πέρα, στην πλούσια κίτρινε κάρτε, ο Σέικ, Ντιέγκ και ο Μπουμπακάρ Καμαρά, σημαντικοί παίχτε για την Μαρσέη, ενώ την κόκκινη κάρτα αντίκρισε και ο Ζέρσον έπειτα από την κούρσα του Μίτριτσα εκεί στο φινάλε τη αναμέτρηση. Επομένω, Ντιέγκ. Ε, Καμαρά και ε, Ζέρσον δεν θα μπορούν να ενισχύσουν τη Μαρσέη στον επαναληπτικό όπως και ο προπονητής του Σαμπάολη είναι και αυτό ένα, σταθε, ένα από τα θετικά συγκαταλέγεται στα θετικά για τον ε, ΠΑΟΚ, αναπτερώνουν τις ελπίδες του για να κυνηγήσει κάτι καλό στον επαναληπτικό βέβαια η Μαρσέη ξαναλέω ότι είναι μια ποιοτική ομάδα που, μπορεί να βρει, που έχει πολλές λύσεις και μπορεί να βρει πολλές λύσεις Ε, και συν το ότι ο Μίλικ από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει για την revenge. Ο Αρκάντιους Μίλικ ο οποίος είναι ο Σέντερφόρ τη της Μαρσέγ και έλειψε πολύ από το πρώτο παιχνίδι. Έχει λείψει από τα τελευταία μάτς. Θα επιστρέψει στους Ποκαΐς. Επομένως ένας κίνδυνος παραπάνω για τον Παόκ στον επαναληπτικό. Αυτά η Ελλάδα παλεύει να, κρατήσει, να βρεθεί μάλλον στη 15η θέση και κρέμεται φυσικά από την πορεία του ΠΑΟΚ, πω πώς θα εξελιχθεί, πώς θα, δερματίσει η πορεία του ΠΑΟΚ, πώς θα δερματιστεί η πορεία του ΠΑΟΚ και από τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο ε, ε, ξεκάθαρα όταν θα έχουμε και το αποτέλεσμα του επαναλητικού, να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί η πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ή αν συνεχίζουν οι Θεσσαλονικείς και περιμένουμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη ρεβάν τη επόμενης πέμπτης στη Θεσσαλονίκη και το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αν θα γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που περνάει σε ημιτελική φάση Ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τον Παναθηναϊκό το 1996 στο Champions League. ξεκινήσαμε με Conference League λόγω ΠΑΟΚ. Να δούμε τι έγινε και στα άλλα παιχνίδια. Αφού πούμε πρώτα πω ο Δημήτρη Παγιέ, για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένω, αναδείχθηκε και πολυτιμότερο παίχτη των πρώτων πρώιμη του ε, Europa Conference League. Από εκεί πέρα τώρα, εκτό από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο Ντεκάιπ, στο Ρότερνταμ. Φέγενορντ Σλάβια Πράγα 3-3. Η Φέγενορντ νομίζω πω είναι μια εξαιρετική ομάδα. Το έχει δείξει με την φετινή τη παρουσία. Έχει κάποιου φοβερού παίχτε όπω ο Τιλ, όπω ο Σινιστέρα, ο τρομερό Κολομβιανό, δημιουργεί πάρα πολλά ρήγματα από αριστερά. Ε, αλλά τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Σλάβια, παρά το γεγονό ότι νομίζω ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο από τα στιγμιότυπα που είδα. Γιατί και η Σλάβια είναι ένα εξαιρετικό σύνολο που πάντα τα τελευταία χρόνια πάει μακριά στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. 3-3 λοιπόν, 6 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Με την Φέγγεν Ορμάλτ θα κάνει το 3-2 στο 86 και τη Σλάβια να ισοφαρίζει τελευταία κυριολικά φάση του παιχνιδιού του 95 με τον Τραωρέ επομένως όλα ανοιχτά στη revans της Τσεχίας ε, νέο κάζο για την Ρώμα κόντρα στην Bondoglimt, την ομάδα από την Νορβηγία η Ρώμα έχει δεχθεί 6 γκολ στη φάση των ομίλων όταν είχε βρεθεί ξανά με τους απίθανους φέτος Νορβηγούς που τρελαίνουν κόσμο και συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο. Ε, τώρα βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλη η για τη Ρώμα, αλλά πόνεσε και πάλι με ανατροπή. Μάλιστα προηγήθηκε από τον αρχηγό στο Πελεγκρίνη η Ρώμα και το γύρισε η Μπόντο Γκλίντ, σκοράροντα μάλιστα τον κόλ τη νίκη στο 89. Και θα πρέπει η Ρώμα να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στη για να ανατρέψει αυτό το εις βάρος της 2-1. Είναι η τρίτη φορά που η Ρώμα παίζει φέτο με την Bondoglin και δεν καταφέρνει να την νικήσει. Δεν τα κατάφερε στα δύο παιχνίδια τη φάση των ομίλων του Conference, δεν τα καταφέρνει ούτε και τώρα στον πρώτο μου τελικό. Και γενικότερα δείχνει με την πορεία τη Bondoglin ότι δεν είναι φωτοβολίδα. Έχει μια ομάδα που έριξε έξι ξαναλέω στη Ρώμα στου ομίλου. Απέκλεισε τη Celtic στους, στα, στα μπαράζ. Και απέκλεισε και την Alkmaar στου 16. Και τώρα βάζει δύσκολα στη Ρώμα στου 8. Και το Leicester αιτχοβεν ήρθε 0-0, ανοιχτή λογαριασμοί για τι δύο ομάδε στον επαναληπτικό του Philips Stadion, στο Eidhoven. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από το conference, θα πάμε στο Champions League, όπου την Τρίτη και την Τετάρτη είχαμε μεγάλα παιχνίδια για την προημιτελική φάση, τα πρώτα μάτς και εκεί. Θα ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια της Τρίτη, με το Manchester City Athletic και το Benfica Liverpool. Ε, η αλήθεια είναι ότι από το Manchester City Ατλέτικο δεν θα έχουμε να θυμόμαστε και πάρα πολλά. 1-0 κρίθηκε το παιχνίδι σε ένα γκολ του Kevin De Bruyne στο 70. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η Manchester City για να ανοίξει την άμυνα της Ατλέτικο. Νομίζω πως αυτό το παιχνίδι πήγε όπως το περιμέναμε, όπως το περίμεναν οι περισσότεροι. Ε, μια Ατλέτικο η οποία έπαιξε full άμυνα στο Etihad, στο Manchester. Ε, μια City η οποία κυκλοφορούσε την μπάλα και προσπαθούσε να βρει τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Ατλέτικο. Η Ατλέτικο κρατούσε γερά μέχρι το 70 όταν και μια εξαιρετική κάθετη του Φόντεν που είχε μπει ως αλλαγή. Ε, βρήκε τον Ντεμπρόινε και εκείνος πλάσαρε τον Όμπλακ για το 1-0. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Ε, το μόνο νομίζω που θα έχουμε να θυμόμαστε από αυτό το παιχνίδι είναι. Η κατακραυγή του κόσμου ε, για τις ε, τακτικές του Τσόλο Σιμεώνε, όχι ότι είδαμε κάτι καινούριο, τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που είναι προπονητής ατλέτικο, ε, να παρατάσει μια ομάδα καθόλου ε, θελκτική στο μάτι, μια ομάδα που δεν παίζει ποδόσφαιρο, μπαίνει για να καταστρέψει το παιχνίδι του Σαντιπάλου. Ε, κατά τη μου δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό κατακριτέο, γιατί ο κάθε προπονητής έχει τις ε, τακτικές του, έχει τους τρόπους του, Απλά νομίζω ότι πραγματικά ήταν εντελώ αποθέωση σημειώνε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ατλέτικο δεν έκανε ούτε ένα σουτ, όχι απλά στο στόχο, ένα σουτ γενικά. Και ο Γκουαρτιόλα έκανε κάποιε δηλώσει και είπε πω. Κάπω έτσι το είπε, νομίζω. Δεν θυμάμαι τι ακριβέ δηλώσει του. Ότι με 5-5-0 δεν μπόρεσε ποτέ κανεί να κάνει κάτι από την προϊστορία. Και όλα κάπω έτσι αναφέρθηκε και στην προϊστορία του ποδοσφαίρου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστημα που παρουσίασε η Ατλέτικο στον αγωνιστικό χώρο του Έτιχαντ με 5-5-0 δεν ναι, έμοιαζε. Κανένα δεν είχε το, 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 μυαλό του στην επίθεση και δεν έκανε και δουλειά η Ατλέτικο γιατί η τιμένη έφυγε από την Αγγλία. Βέβαια, με ένα σκορ που είναι έφραυστο και μπορεί να ανατραπεί στη Ρεβάντ, αλλά πρέπει να παίξει και μπάλα η Ατλέτικο. Πρέπει... Δεν έχει επιλογή στη Ρεβάντ, πρέπει να επιτεθεί εάν θέλει να έχει τύχη σε αυτό το ζευγάρι. Ε, η City έκανε τη δουλειά τη, έστω και με αυτό το ισχνό 1-0. Ξεκούρασε παίχτε από ένα σημείο και μετά ο Γκουαρδιόλα. Βέβαια, έχει τόσο ποιότητα και τόσο βάθο η City που είχε την πολυτέλεια ο Γκουαρδιόλα να βγάλει παίχτε όπω ο Μάχρε, ο Στέρλινγκ ή ο Γκιντογκάν και να μπουν άλλοι ποιοτικοί όπω ο Γκαμπρίελ Ζέσου, όπω ο Γκρίλη, όπω ο Φόντεν που έβγαλε και την Ασσίστ. Ο λόγο που ξεκούρασε παίχτε από νωρί ήταν γιατί υπάρχει ο πολύ μεγάλο τελικό πρωταθλήματο, έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει πολύ και έτσι μπορεί να είναι την Κυριακή το 6,5 το Manchester City Liverpool. Ένα φοβερό παιχνίδι με τη City στο συνένα από τη Liverpool. Και πολύ πιθανό ο νικητή να είναι στο τέλο και ο πρωταθλητή. Αν και η Liverpool έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα από την City. Θα τα δούμε όλα αυτά. Στην Premier League ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Ε, αυτά για το Όσο τώρα για το Μπενθήκα-Λίβερπουλ, νομίζω ότι οι περισσότεροι περιμέναμε πω η Λίβερπουλ δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στην έδρα τη Μπενθήκα. Γενικότερα έχει τρομερή παράδοση η Λίβερπουλ στην Πορτογαλία. Όχι απλανικά, το κάνει και με πολλά γκολ τελευταία, οπότε παίζει πορτογαλικού εδάφου. Το έκανε και στον Ταλούζ, πέρασε με νίκη 3-1. Ε, με τον Κονατέ να βάζει το πρώτο του γκολ με την πανέλα τη Λίβερπουλ μάλιστα σε την παιχνίδι, σε πρώτο τελικό Champions League με κεφαλιά, με το Μανένα να διπλασιάζεται τρέμματα στο 34, η Liverpool που είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, η Benfica στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε να πιέσει, είχε το καλύτερο της διάστημα νομίζω εκεί, στο, στο πρώτο τέταρτο του ε, δεύτερου ημίχρονου, στο σημείο που σκόραρε κιόλα με τον Darwin Nunez, έναν εξαιρετικό επιθετικό, ο οποίο δεν αποκλείεται να πάρει και μεταγραφή για μεγαλύτερη ομάδα το καλοκαίρι. Ε, και η ειρωνία ήταν ότι ήρθε από το τραγικό λάθο του Κονατέ, τον goal του γκολ του Νούνιε, του παίχτη που άνοιξε το σκορ για τη Λίβερπουλ. Είχε και την ευκαιρία να πιέσει παραπάνω η Μπενθήκα, να προσπαθήσει να φτάσει στην ισοφάρηση, Η Λίβερπουλ όμω απορρόφησε την όποια αυτή πίεση. Ε, έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ, ένα εξαιρετικό σύνολο, εξαιρετικό χαρακτήρα σαν ομάδα. Και κατάφερε στο 87 να κάνει και το 1-3 με τον Λουι Δία που έκανε τρομερό παιχνίδι. Και πραγματικά από τη στιγμή που πήγε το χειμώνα στη Λίβερπουλ, ο Δία νομίζω πω έχει δέσει πάρα πολύ με το σύνολο του κλοπ. Έτσι κι αλλιώ είναι ένα παίκτη που ταιριάζει στο στυλ τη Λίβερπουλ. Θεωρήθηκε μια πολύ καλή μεταγραφή για του κόκκινου. Γιουχαίστηκε βέβαια ο Δία λόγω του παρελθόντο του στην Πόρτο. Νομίζω το χάρηκε διπλά τον κόλ που έβαλε κόντρα στην Μπενφίκα. Και ο Κλοπ, όπω και ο Γκουαρδιόλα, έκανε γρήγορα αλλαγέ. Έβγαλε τον Σαλάχ, έβγαλε τον Μανέ, έβαλε μέσα παίκτε όπω ο Φιρμίνο, όπως ο Χέντερσον, ο Διογκοζότα. Γιατί και ο Κλοπ, βέβαια, είχε στο μυαλό του το πολύ μεγάλο μάτ τη Κυριακή με την City. Επομένω, ένα ξεκάθαρο προβάσμα για τη Liverpool. Ένα προβάδισμα απλό, όχι και τόσο δυνατό για τη City, αλλά νομίζω ότι έχει την ποιότητα η City και την ικανότητα να το διατηρήσει στη Revans. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και πάμε και στα παιχνίδια της Τετάρτης, όπου νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά κύπελα αυτή τη βδομάδα και πόσο μάλλον το Champions League είχαν ένα και μόνο πρόσωπο σαν πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Καρίν Μπενζεμά. Ε, πραγματικά έχουν στερέψει τα λόγια για αυτό τον ποδοσφαιριστή. Πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο hat-trick στο Champions League. Έχει φτάσει τα 34 γκολ ε, στην σεζόν. Έχει στο Champions League 11. Έχει 24 ε, στην ε, La Liga. Όχι, 37, αν δεν κάνω λάθος γκολ, έχει στη σεζόν ο Karim Benzema. 11 στο Champions League, 24 σίγουρα στο πρωτάθλημα. Ε, δεύτερο στο χαμόνο χατρίκ δεν το έχουν κάνει πολλοί ποδοσφαιριστές, πρέπει να ξέρετε, στο Champions League. Το έχει κάνει ο Κριστιανό Ρονάλντο, το έχει κάνει ο Λιονέλ Μέση, το έχει κάνει ο Λουίζ Αντριάνο τη Αχτάρα, αυτό και αν είναι έκπληξη. Ε, το κάνει τώρα ο Καρίν Μπεντζεμά μετά το χατρίκ του Κόντρα στην Παρή στον επαναληπτικό της φάση Έβαλε τρία γκολ στον Forbridge κόντρα στην Chelsea και υπέγραψε μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ, Αυτό το 1-3 επί των Μπλε στο Λονδίνο. Ξεκάθαρα η Ρεάλ στην επαναληπτικό για να πάρει την πρόκριση τελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Champions League. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά γιατί τώρα που δεν μετρανά και τα εκτός τρας γκολ όλα είναι ανοιχτά. ήταν μια πάρα πολύ καλή Real στο παιχνίδι καθοδηγούμενα από έναν Κάρλο Ατσολότη ο Ταξίδεψε την ίδια μέρα στο Λονδίνο, γιατί τότε εμφανίστηκε αρνητικό το τεστ του. Είχε νοσήσει από κορονοϊό και μέχρι την Τρίτη το βράδυ έβγαινε θετικό και ταξίδευσε αρχικά η ομάδα χωρί αυτόν στο Λονδίνο, στην αγγλική πρωτεύουσα. Ε, πολύ καλά ο Αντσελότη τη Ρεάλ Μαδρίτη με μαεστρία στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα ατού τη Τσέλσι αχρηστεύτηκαν. Η Ρεάλ ήταν εξαιρετική σαν Πολύ ε, καλό το ότι ο Φεντερίκο Βαλβέρδε για τη Ρεάλ αγωνίστηκε στο ρόλο του δεξιού χαφ. Νομίζω ότι μπορεί να τον υποστηρίξει αυτό το ρόλο, κυρίω για τέτοια παιχνίδια, όπου το ζητούμενο για τη Ρεάλ είναι να χτυπήσει στι αντιπιθέσει. Δίνει πολύ ενέργεια αυτό ο ποδοσφαιριστή. Και από τη στιγμή που Ασένσιο και Ροντρίγκο δεν έχουν καπαρώσει θέση βασικού και δεν απολαμβάνουν και την απόλυτη εμπιστοσύνη του Αντσελότη. Ε, Εξαιρετικό το κέντρο τη Real Madrid για άλλη μια φορά η τριάδα. Καζεμίρο Μόντριτ Κρό. Μόντριτ Αϊθαλή έβγαλε όλο το 90 λεπτό στα 36 του. Ε, και φυσικά και ο Vinicius ήταν μια διαρκή απειλή ε, στα αριστερά. Και φυσικά ο Μπεντζεμά. Τα δύο γκολ ειδικά που βάζει ο Μπεντζεμά με τι κεφαλιέ είναι τελειώματα τεράστιου φόρ, όχι απλά καλού. Και τα έχουμε πει πολλέ φορέ για τον Καρύμ Μπεντζεμά, για την προσωπική του revenge που παίρνει, για το γεγονό ότι δεν τον πίστεψαν από την αρχή στη Ρεάλ, για το γεγονό ότι τον αποδοκίμαζαν πολλέ φορέ τον Περναμπέου οι οπαδοί. Αλλά από το 2018 και μετά, από τότε που έφυγε δηλαδή ο Ρονάλντο και έπαψε να είναι ο Ξένα Ρονάλντο σημείο αναφορά στην επίθεση τη Ρεάλ, βλέπουμε έναν Μπεντζεμά τρομερό και φοβερό που παίρνει στι πλάτε του τη Real Madrid κάθε χρονιά, αλλά φέτο ειδικά κάνει την καλύτερη του σεζόν σε σημείο μάλιστα που να παίζει πολύ δυνατά το όνομά του για να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα στο τέλος της χρονιάς και το λέω αυτό γιατί πλέον έχει αλλάξει η χρυσή μπάλα θα απονέμεται πλέον μετά το τέλος κάθε σεζόν και θα λαμβάνουν υπόψη τα στατιστικά και η αποδόση των παικτών ανά σεζόν και όχι ανά ημερολογιακό έτος και φυσικά την Μποκουρτουά σε ένα σού του Αθληλικού Ετα στο δεύτερο μήχρονο, κάνει την επέμβαση για μένα, νομίζω, τη χρονιά στο Champions League και μια από τις κορυφαίε στην ιστορία τη οργάνωσης και όπω απογειώθηκε για να βρεθεί στο αριστερό του παράθυρο και να βγάλει αυτό το σού του νομίζω πω οι περισσότεροι μανφύλακε θα το δέχονταν αυτό το γκολ, όχι όμω ο Κουρτούα που μπορεί να είναι ο κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ε, προηγήθηκε 0-2 η ρεάλ, μείωσε ο Χάβριτ στο 40 και ήρθε αυτό το. Τραγικό λάθο του Εντουάρ Μεντί ε, στι αρχέ του δεύτερου ημιχρόνου για να το εκμεταλλευτεί ο Μπεντζεμά. Όπω εκμεταλλεύτηκε και το λάθο του Ναρούμα στο μάτσο με την Παρή, όπω και εκμεταλλευτεί το λάθο του Κάριου στο τελικό του Κιέβου στο μάτσο με τη Λίβερπουλ. Δεν είναι γενικότερα να φυσικάζει τερματοφύλακα έχοντα κοντά τον Μπεντζεμά. Για να κάνει λοιπόν το 1-3. Δεν ήταν καλό παιχνίδι για τον Εντουάρ Μεντί. Είναι ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, αλλά δεν του βγήκε αυτό το μάτσο όπω δεν είχε και το μάσο σε κανένα σχεδόν τη Chelsea. Μία τη η οποία νομίζω πω σύν τη άλλη έχει αρχίσει και την καταβάλει ψυχολογικά όλη αυτή η ιστορία με τι κυρώσει στον Ρόμαν Αμπράμοβιτ, με τι συζητήσει ε, για την πώληση του κλαμπ, με το ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη αγοραστή. Νομίζω πω έχει δηλώσει ο Αμπράμοβιτ πω ε, τώρα, αυτέ τι μέρε, με τον Απρίλη, νομίζω έχει δώσει μια ημερομηνία, την ε, 10η Απριλίου, πως, ε, θα, υπάρχει, ε, θα υπάρχουν νεότερα για την αγορά της Chelsea, για τη μεταβίβαση των μετοχών. Ε, είναι λογικό να επηρεάζονται οι παίχτε. Όταν υπάρχει αυτή η συζήτηση, σίγουρα μεταφέρεται αυτό το κλίμα και στα αποδητήρια, σίγουρα μεταφέρονται και αυτέ οι συζητήσει. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα βεβαιότητα, γιατί αυτή τη στιγμή η Chelsea δεν μπορεί να αγοράσει παίχτε, δεν μπορεί να πουλήσει παίχτε, δεν μπορεί να νέο συμβόλαια είναι λογικό πολλέ φορέ και το αγωνιστικό να περνάει στη δεύτερη μοίρα και το λέω αυτό γιατί όταν έσκασε αυτή η ιστορία, η Chelsea έδειχνε να αντέχει, έδειχνε να κρατάει, συνέχισε με θετικά αποτελέσματα. Αλλά βλέπουμε τώρα μια ήττα με ένα τρία από τη Real στο Champions League που ήρθε με, λίγε μέρε μετά από μια ήττα με ένα τέσσερα από την Bradford και όχι από κάποια τόπο ομάδα τη Αγγλία. Στο πάλι στο Stanford Bridge για την Premier League. Βλέπουμε σιγά σιγά πως έχει αρχίσει και παίζει ρόλο λίγο και το ψυχολογικό στην Τσέλσι, η οποία καλείται βέβαια να μαζέψει τα κομμάτια της και να προσπαθήσει να διεκδικήσει πρόκριση μέσα στον στο Περναμπέου, στον επαναλυτικό. Το άλλο παιχνίδι λοιπόν, του Champions League για να ολοκληρώσουμε την τετράδα των αγώνων ήταν το Villarreal Bagger, όπου εκεί είχαμε έκπληξη. Για κάποιους όχι και τόσο μεγάλη, αλλά εντάξει, θεωρείται έκπληξη. Τώρα η Villarreal να νικήσει την Bagger που ήταν το μεγάλο φαβόρι και είναι αυτό το μεγάλο φαβόρι αυτού του ζευγαριού. 1-0, η Villarreal που γενικότερα μπορεί στην Ισπανία να μην τα πηγαίνει τόσο καλά, ίσως όσο καλά περιμέναν πολλοί, γιατί είναι στην 7η θέση. Ε, και μάλιστα είχε και δύο είτες τώρα από ομάδες χαμηλότερα από αυτήν, την Κάντιθ και την Λεβάντε. Αλλά στην Ευρώπη μεταμορφώνεται τα νοκάουτ παιχνίδια έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε πως ο προπονητής ο Νάι Έμερη ε, τα παίζει στα δάχτυλα. Προπονητής που έχει τέσσερα Europa League στο Παλμαρέτου. Αλλά νομίζω ότι τους έχει έρθει η ώρα ο Μέρ να μας δείξει την αξία του και στο Champions League, Villarreal. Απέκλεισε τη Juventus στην προηγούμενη φάση και τώρα πάει να κάνει το ίδιο και με την Bayern. Δεν θα είναι απλή revenge. Οι Βαβαροί ξέρουμε πως στο γηπεδό τους αποφασισμένοι για ανατροπή, για πρόκριση μπορούν να γίνουν πολύ κοινικοί και καμιά φορά και καταιγιστικοί. Ε, το, το είδαμε με τη Salzburg όπου ε, σκόραγαν 7 γκολ, Βέβαια η Vigarial δεν είναι ξαναλέω ότι μπορεί να βάλει πραγματικά δύσκολα στην Bayern. Με ένα γκολ του Νταντζούμα Γρούνεφελτ η Βιγερεάλ νίκησε την Bayern στο, στο Μαδρεγάλ. Ο Γρούνεφελτ ο οποίο είναι μια εξαιρετική μεταγραφή από την Championship και την Bournemouth και εκεί είχε δείξει την αξία του. Δείχνει και στο υψηλότερο επίπεδο ότι μπορεί να είναι ένας καταλυτικός παίχτης για μια ομάδα. Ε, το φοβερό δεν ήταν το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, ήταν η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η Villarreal νομίζω ότι την αδική τη Villarreal το, το τελικό 1-0. Ε, θα μπορούσε να νικήσει και με παραπάνω γκολ διαφορά. Ήταν μια μπάγκερ ουσιαστικά αγνώριστη στον αγωνιστικό χώρο του ε, De La Feramica, του Madrigal όπω ε, το λέγαμε παλαιότερα. Ε, με κάποιου παίκτε εξαφανισμένου στα μεγάλα τσατού, όπω ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που τον έχουμε συνηθίσει ασχοράρια κατάπαυστα σε όλε τι διοργανώσει, αλλά δεν κατάφερε να φανεί σε αυτό το παιχνίδι. Και όταν δεν μπορεί να φανεί ο Λεβαντόφσκι για την Μπάγκερν, πέρσι θυμίζω ότι αποκλείστηκε ε, στα προημιτελικά από την Παρή, επειδή δεν έπαιξε ο Λεβαντόφσκι. Τώρα έπαιξε, αλλά ήταν σαν να μην έπαιξε σε αυτό το match. τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Για την Bayern του Nagelsmann που δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα τη φετινή χρονιά για τους βαβαρούς. Έχουν κάνει τις γκέλες τους, τις περίεργες στην, στη Γερμανία. Ε, απλά είναι τόσο χαμηλότερο το επίπεδο των άλλων ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Dortmund, εκεί που λες ότι μπορεί να την κοντράρει φέτο, εκεί που πάει να πλησιάσει λίγο στην πρώτη θέση, εκεί τα καταστρέφει όλα. Που αυτό ε, δείχνει πως οι Βαβαροί κάνουν περίπατο στην Bundesliga. Το Champions League όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Και γι' αυτό η Bayern θα πρέπει νομίζω να παίξει στο 100%, τα 100 για να μπορέσει να περάσει τη Villarreal στην, στον επαναληπτικό και να βρεθεί στα ημιτελικά. Δεν αποκλείω να δούμε κάποια μεγάλη έκπληξη, ε, αλλά στα μάτια μου συνεχίζει η Bayern και είναι το φαβόρι σε αυτό το, το ζευγάρι. Και α έχασε το πρώτο παιχνίδι με ένα-0. Ευτυχώ για αυτήν, που έχασε το παιχνίδι μόνο με ένα-0. Ξαναλέω, γιατί η Βιγεραία είχε και πολλέ άλλε φάσει. Και είχε και έναν γκολ που ακυρώθηκε από τον Κοκλέν. Σωστά ακυρώθηκε, γιατί ήταν αποθέσει θέση offside. Ε, Σκόραρε με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Πήγαινε για σέντρα από αριστερά και κατάφερε να κρεμάσει τον Νόιερ. ήταν και αυτό ένα δεκτικό λίγο τη σύγχυση που υπήρχε στο μυαλό των παικτών τη Μπάγκερ σε αυτό το παιχνίδι. Καθόλου έτοιμη για ένα, τέτοιο, για ένα τόσο σημαντικό μάτ. Θυμίζω ότι ο νικητή του ζευγαριού Βιγιαρέλ Μπάγκερ ζευγαρώνει με τον νικητή του ζευγαριού Λίβερπουλ Μπενθήκα. Επομένω, οι περισσότεροι βλέπουμε έναν φοβερό και τρομερό ημιτελικό μεταξύ Μπάγκερ και Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ την περισσότερη δουλειά την έχει κάνει. Για την Μπάγκερ σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα δούμε αν θα έχουμε ένα Μπάγκερ Λίβερπουλ ή αν θα έχουμε τελικά ένα Λίβερπουλ Βιγιαρέλ για παράδειγμα στα ημιτελικά. Όπω θα δούμε και αν θα έχουμε και ένα μαδριλένικο ντέρμπι στα ημιτελικά, Real Atletico ή ένα Real Antion Guardiola Real City ή αν η Chelsea θα μπορέσει να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στο Μπερναμπέου. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε και τα των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, να πάμε και στο Europa League. Ε, εκεί όπου είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και εκεί μάλιστα και κάποιες γκολάρες όπως ε, αυτή ξέρω εγώ του ε, Παγιέ Παγέ για παράδειγμα ε, στο παιχνίδι της Μαρσέλης με τον ε, Ξεκίνησαν τα παιχνίδια με το Λιψία Αταλάντα στη Γερμανία. Ένα-ένα-δύο ομάδε ανοιχτοί λογαριασμοί. Φοβερό γκολ από το Μουριέλ στο ξεκίνημα του αγώνα για την Αταλάντα. Που τρίπλαρε του πάντους από αριστερά και εκτέλεσε στην απέναντι γωνία με ένα φοβερό πλασέ. Ισοφάρισε με αυτόν τον γκολ του Τσαπακώστα η Ε, ενα Ένα-ένα και το West Ham -Leon. Με την West Ham να μένει με 10. Στι καθυστερήσει του ημιχρόνου με αποβολή του Κρέσουελ να μην το βάζει παρόλα αυτά κάτω, να ανοίγει το σκορ με τον Τζάρετ Μπόουεν, ο οποίο είναι από του παίχτε που έχουν ξεχωρίσει φέτο για τα σφυριά, ο Άγγλο δεξιό εξτρέμ, αλλά η Λιόν με τον Ντομπελέ, τον παίχτη που ήρθε το χειμώνα που επέστρεψε στη Λιόν από την Τόταναμ, ισοφάρισε. Και 1-1, το τρίτο 1-1 στο Europa, ήρθε και η Άιντραχτ με την Μπαρσελώνα. Δεν πήγαν εύκολα τα πράγματα για την Παρσελώνα στο Commerzbank Arena, στη Φραγκφούρτη. Η Eintracht είναι μια πολύ καλή ομάδα, παρά το ότι στη Γερμανία δεν είναι στα υψηλά πατώματα, αλλά το γνωρίζουμε, την είδαμε κι εμεί από κοντά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ε, προηγήθηκε η Eintracht με ένα φοβερό γκολ από τον Ναουφ. Νομίζω είναι το γκολ που μπορεί να κοντράρει το γκολ του παγί για το καλύτερο αυτή τη εβδομάδα στο Champions League και νομίζω ότι τις λεπτομέρειες του Παγέ ε, θα είναι τελικά το καλύτερο ότι υπερτερεί στις λεπτομέρειες αλλά ήταν και του να ο φοβερό γκολ ένα φοβερό βολέ που έπιασε ε, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο του Τερστεγεν. αλλά η Μπαρτσελώνα βρήκε τον τρόπο να εσωφαρίσει με τον Φεράν Τόρες και ήταν ένα γκολ που δείχνει την δουλειά που έχει κάνει ο Τσάβι, Γενικότερα οι εμφανίσει τη το τελευταίο διάστημα δείχνουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Τσάβη, τα έχουμε ξαναπεί κιόλα. Αλλά και το γκολ αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο ε, επιτυχημένα έχει περάσει την φιλοσοφία του ο Τσάβι ε, στους στου της τη Μπαρσελόνα. Εξαφάνισαν την μπάλα ουσιαστικά οι παίχτε τη Μπαρσελόνα. Εκεί η φοβερή συνεργασία του ε, Φεραντόρε με τον. Ε, ένα δεγειόνγκο, ο οποίο είχε μπει αλλαγή, δεν είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Και την εμφάνισαν με το πλασέ του Φεραντόρε στα δίχτυα του Τραπ. Ε, το ενα 1, 1 αφήνει και σε αυτό το ζευγάρι του λογαριασμού για το καμπνού, για τον επαναληπτικό. Και ε, στο μόνο παιχνίδι που είχαμε νικητή στο κύριο Παλίγκ ήταν στο Μπράγκα Rangers, όπου οι Πορτογάλοι πήραν ένα μικρό προβάδισμα με γκολ του Ρουίθ στο 40, ε, και οι Σκοτσέζοι. Που έχασαν από τη Celtic την περασμένη Κυριακή ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε του Σκοτσέζου μπορεί να τους τυχήσει και τον τίτλο οι Rangers που πήραν πέρσι το πρωτάθλημα μετά από μια ε, δεκαετία και μάλιστα το πήραν και αίτητοι ε, αλλά φέτος μπορεί να το χάσουν ξανά από την Celtic ε, τους αφήνει πάντως αυτό το 1-0 κάποιες ελπίδες να ανατρέψουν την κατάσταση. Θα δούμε ε, τι θα γίνει στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ένα-δυο πραγματάκια. Ε, καταρχάς, να πούμε πως ε, αυτή την ώρα διεξάγεται η έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης της Βόλελη και έχουμε ε, πολύ σημαντικά παιχνίδια, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμός στη βαθμολογία στο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό πρώτο με 22 βαθμούς, τον Φίνικα και τον Ολυμπιακό με 20, να ακολουθούν και τον ΠΑΟΚ ε, πλέον στους 21. Ε, Επομένω, προσωρινά έχει περάσει στη δεύτερη θέση ο Πάουκ, γιατί πριν από λίγο διαβάζω εδώ πω νίκησε με 3-0 πολύ εύκολα την Κυφυσιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το πολύ μεγάλο ματ στη Σύρο, που ο Φίνικα κοντράρεται με τον Ολυμπιακό, με τι δύο ομάδε να είναι ισόβαθμε. Πολύ σημαντικό και για την εξέλιξη του πρωταθλήματο γενικότερα. δεν είναι μόνο το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτή τη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακό είναι ήδη ένα-0 μπροστά στα σετ. Πήρε εύκολα το πρώτο με σκόρ 25-16 και τώρα στο δεύτερο να σας πω ότι ο Φίνικας προηγείται με έναν πόντο μόλις με 11-10 και σε πολύ λίγο, εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω, στο κλειστό του Μήλωνα ξεκινάει και ε, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι Μήλων-Παναθηναϊκός όπου ο Παναθηναϊκός δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από την νίκη φυσικά για να συνεχίσει στην πρώτη θέση. Ε, σε λίγο ξεκινάει για να πάμε και στο μπάσκετ και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ Μπαχτσέ χωρίς κάποιο βαθμολογικό αντίκρισμα αφού και οι δύο ομάδες δεν μπορούν να διεκδικήσουν όπως είναι γνωστό θέση για τα πλειόφ. Η οχτάδα στην Ευρωλίγκα έχει ε, ξεκαθαρίσει. Ο Ολυμπιάκο δεν έχει ξεκαθαρίσει το τελικό πλασάρισμα όμως ακόμη. Πρέπει να γίνουν και τα παιχνίδια τα εξαναβολή στην επόμενη εβδομάδα. Αφορούν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, που την περασμένη Παρασκευή πήρε τεράστια νίκη κόντρα στην Πρωτοβόρο Μπαρσελόνα, στο Σεφ. Ο Ολυμπιακό περιμένει να δει ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλό του στα playoff. Θα την αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρα, με σύμμαχό του το καυτό στάδιο Ρήνη και Φιλία. Δεν μπορεί να είναι η Μπάγκερν, και όλα θα παιχτούν όπω όλα δείχνουν μεταξύ τη Ανατολού Εφέ, τη Περισσότερη Ευρώπη δηλαδή της uh, Tel Aviv και της Μονακό. Uh, και οι τρεις ομάδες είναι εξαιρετικές. Δεν uh, μπορεί να πει κάποιος δηλαδή, με σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός uh, θα μπορέσει να περάσει αέρας όποια και από, αν του τύχει κάποια δηλαδή, από αυτές τις uh, τρεις. Uh, αλλά ξαναλέω ότι θα έχει σύμμαχο ολυμπιακό uh, την έδρα του και την ψυχή που βγάζει και την ποιότητα που βγάζει σε πολλά από τα φετινά του παιχνίδια στην, uh, στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός που με την μεγάλη του νίκη κόντρα στην Μπαρτσελώνα εξασφάλισε την τρίτη θέση της βαθμολογίας. Δεν είναι καθόλου ε, μικρό αυτό το επίτευγμα και θέλει να δει και αν θα μπορέσει να τερματίσει και στην δεύτερη θέση. Και να κλείσουμε λίγο με τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα τόσο από το Κυριακό, ε, που είναι το εξή ένα για μένα, είναι το Manchester City-Liverpool, τα είπαμε και προηγουμένω, Κυριακή 6.30, ένα πραγματικό κόστος για την κατάξυση του πρωταθλήματος, αν και μένουν ακόμη αρκετές αγωνιστικές, αλλά νομίζω ότι τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη θα είναι στραμμένα στο παιχνίδι αυτό στο uh, Etihad. Ε, να πούμε πως όσον αφορά το ελληνικό πρωταθλήμα ποδοσφαίρου έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ε, λόγω των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ ε, στο Conference League το παιχνίδι ήταν ανάμεσα στα δύο μάτς με την Μαρσέ. Ο Πάουκ ζήτησε αναβολή και πήρε αναβολή ε, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επομένω, δύο παιχνίδια θα έχουμε για τα play Off, Το για Γιάννα Παναθηναϊκός και το Αεκάρι και τα δύο πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά το μόνο ε, ενδιαφέρον στοιχείο στα play Off είναι το ποια ομάδα θα πάρει την τέταρτη θέση με, που βγάζει και αυτή στην Ευρώπη, που δίνει και αυτή ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με Παναθηναϊκό και Άρη να είναι ισόβαθμη αυτή τη στιγμή 47 βαθμού. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικά κυρίω τα παιχνίδια αυτά για τα playoff που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε και τα παιχνίδια για τα, για τα play out. Εκεί όπου όλοι ψάχνουν να αποφύγουν την τελευταία θέση κανονική διάρκεια. Ε, την τελευταία θέση τη βαθμολογία, με συγχωρείτε, που την έχει ο Απόλωνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, έχει κάποιε έστω και μικρέ ελπίδε ο Απόλωνα μετά την νίκη του επί του Πανατολικού. Είναι στο μείον 5 από την πρώτη-τελευταία θέση. Έχουμε τα εξή παιχνίδια για τα play out αυτό το Σάββατο. Ε, Βόλο Λαμία στι 4. Όφη Απόλων Σμύρνη στι 6 και 4. Αστέρα Τρίπολη Ιωνικό 7.30 και, και Πανετολικό Ατρόμητο ε, στι 8.30. Ε, τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποιο άλλο νομίζω πολύ μεγάλο ντέρμπι ε, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ε, Τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε φοβερά παιχνίδια και στην Αγγλία με εμβόλυμε αγωνιστικές, με το Liverpool United, με το Chelsea Arsenal, με παιχνίδια τελικών κυπέλου Ιταλίας με το Milan Inter. Έρχονται, έρχονται φοβερά μάτς. Ξαναλέω ότι όλα τα βλήματα θα στραφούν στο City Liverpool, οι οποίες θα κοντραστούν ξανά και στα ημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας, μετά από λίγες ε, ημέρες. Δεν του στάνει δηλαδή η κόντρα του στο πρωτάθλημα. Έχουν τεράστια κόντρα και στο κύπελο και μπορεί και να έχουν και στο Champions League. Μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό, όπω γνωρίζουμε από τα διασταυρώματα που έχουν γίνει, από τι διασταυρώσει που έχουν γίνει γνωστέ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μα και για αυτή την εβδομάδα. Αδρέα Λίκα ξανά μαζί σα για αυτή την ώρα εδώ στο μικρόφωνο του NSTV. Ήταν η εκπομπή πρώτο ε, scorer. Τα λέμε ξανά την επόμενη Παρασκευή με πολλή κουβέντα για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Μέχρι τότε να περνάτε πάντα καλά. Γεια σα. Καλό Σαββατοκύριακο.